Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Νομίζατε ότι θα κάνουμε παρουσίαση στο McLaren που είδατε στον τίτλο? Γελαστήκατε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το νέο αμάξι του φίλου μου του Κοντάκο, το SLK που μόλις πήρε. Φωτιά. Φωτιά, Κοντάκο μου. Για πες μας λίγα πράγματα για εδώ πέρα. Του 9 μοντέλο, προπεσοράτο, δεν μας λέτε τα αμάξι. Εντάξει, καλά ακούγεται. Αλογάκια. 160. Πατάω. Έχει κάνει κάτι, πρώτο στάδιο κτλ. Από εδώ από εκεί. Ακόμα κάτι τρελό. Εντάξει, γιατί πολύ τίποτα. Οκ, οκ, οκ. Ναι, τι λες. Λοιπόν, μέσα από το εσωτερικό. Ναι, ναι. Οπα. Τι είναι αυτό. Οπα, 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 οπα. Σταμάτα λίγο, σταμάτα. Ας την κάσα σου τώρα, δες εδώ πέρα τι έχουμε. Αχ, ναι. Τι είναι, φιλαράκι μου, καλησπέρα. Ναι, τυχαία βρίσκεσαι εδώ πέρα, κύριε Βασίλη. Όλα καλά. Καλησπέρα σας. Κάτσε λίγο να κατέβω. Αμάν. Τελικά ίσως να μην κάναμε και τόσο πλάκα. Κύριε Βασίλη, καλωρίζω για το νέο σας εργαλείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Ξέρουμε ότι είσαστε fan των Supercars και είχατε και προηγουμένως και άλλα τέτοια διάφορα. Ακριβώς, ναι. Πείτε μας λίγα λόγια τι έχετε κάνει σε αυτό εδώ το εργαλείο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα McLaren 570S. Ναι. Το οποίο το φέραμε από Γερμανία. Επί τόπου το βάλαμε συνεργείο στο φίλο μας το Μανώλη. Στο Project Factory, εκεί που είχε φτιάχτηκε και το R8. Βγάλαμε downpipe, φτιάξαμε χειροποίητα, ολόσημη εξάτμιση τιτανίου. Δείτε εδώ πέρα αριστουργήματα κλασικά. Μάγος ο Μανώλης. Μάγος ο Μανώλης. Τα φίλτρα από ό,τι έμαθα είναι. Βάλαμε άλλα καλύτερα. Φίλτρα, τα αλλάξαμε, ανοίξαμε λίγο τις εισαγωγές των φίλτρων. Okay. Βλέπεις εδώ πέρα την θερμομόνωση πάνω στα downpipe κτλ. Φοβερή δουλειά, τιτανίου, πολύ ελαφριά. Κερδίσαμε και 20 κιλά με αυτό που κάναμε. Βγάλατε δηλαδή τα downpipe με τις εξατμίσεις και κερδίσατε και 20 κιλά από εκεί πέρα. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Πρόγραμμα μπήκε στο αμάξι. Ακριβώς, ναι, ναι. Και τώρα το αμάξι στα πόσα άλογα υπολογίζεται περίπου? Να μην είναι 700. 700 άλογα, κάτι τέτοιο, ναι. Αγάπη μου, αγάπη μου όμορφη. Από ό,τι γνωρίζω, το αμάξι βγαίνει η μαμή σου 1300 κιλά. Τα οποία είναι πολύ λίγα για να σου πει. Ακριβώς, 1300-1290, κάτι τέτοιο. Okay. Μείον αυτά που έχουμε αφαιρέσει με τις εξατμίσεις και τα λοιπά, πρέπει να είναι στα 1260-1270 κιλά, εκεί. Κάπου εκεί. Που σε σχέση με κάποια, ας πούμε το R8 που είναι 1500, 9 Turbo 11S. Είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή με τα υπόλοιπα Supercars έχει περίπου στα 300 κιλά διαφορά. Είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Και το αμάξι βγαίνει 570 άλογα. Μαμά, μαμί σου είναι 570. Και έχει πάρει γύρω στα 200 άλογα. Ακριβώς. Μόνο με ένα πρώτο στάδιο. Ακριβώς. Το ναι, οποίο stage 1. Μπορούμε ακόμα σε αυτό το αμάξι, από ό,τι μου είπες και εσύ. Έχει περιθώριο για πάρα πολλά. Υβρίδες, τουρμπίνες. Ακριβώς. Έχει χιλιάδες πράγματα που μπορεί να ανέβει κι άλλο.
Να πούμε ότι είναι πισωκίνητο. Δεν ξέρω αν το είπαμε. Είναι πισωκίνητο. Ναι. Είναι πολύ fun to play. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Είναι σαν okay. go-kart. Σαν go-kart. Okay, okay. Αλλά είναι παιχνιδιάρικο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα το δεις και μετά που θα το πας βόλτα. Η αλήθεια είναι ότι θα μας το δώσει βόλτα ο κύριος Βασίλης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται, εννοείται φιλάκι. Μας εμπιστεύετε. Πάμε να δούμε και λίγο το μέσα και μετά έχουμε δουλειά εμείς οι δύο. Έλα, Βασίλη. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν το αμάξι μέσα. Έτσι. Από λειτουργικότητες που έχουμε εδώ πέρα μέσα. Κοίταξε να δεις. Έτσι είναι το μαμίσιο το καντράν. Όταν θες να το βάλεις στο σπορ, πατάς εδώ activate και γίνεται, ρε παιδί μου, πιστάδικο. Πιο πιστάδικο. Ακριβώς, ναι. Εδώ πέρα έχεις τις εναλλακτικές. Manual, να βάζεις ταχύτητες. Να τις αλλάζεις εσύ. Ακριβώς, ή να τις αλλάζει εκείνο. Ανάρτηση, να μαλακώνεις, να σκληραίνεις. Και την υποδύναμη του αυτοκίνητου. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι στο μαμίσου, τέλος πάντων, πώς θα γίνει. Έχει το σπορ. Σπορ και πίστα. Okay. Έτσι, όταν το βάζεις όλα πίστα, σκληραίνει το αμάξι πάρα πολύ. Αναρτίζεται. Από αναρτίζεται ή το αμάξι, κάτι μου είπες πριν. Είναι upside down. Upside down, κεραμικά φρένα. Κεραμικά φρένα. Το αμάξι είναι, λες, είναι έτοιμο για πίστα. Είναι κανονικά. Έτοιμο για πίστα, πραγματικά. Είναι έτοιμο για πίστα. Περιμένουμε να το δεις και ο ίδιος. Ωραία. Κανιβαλί, τα μάθατε τα πράγματα. Πήρατε μια γύρω στο αμάξι. Τώρα πάμε να το δούμε και στον δρόμο. Για, λίγο έτσι. Πάρουμε λίγο. Μαλάκα, πώς κάνει έτσι. Μπρο. Φαντάσου πόσο ωραία θα περάσουμε τώρα δυο μας εδώ μέσα. Θα είμαστε σαν μικρά παιδάκια στο κύσμα. Πήγαμε. Welcome to the future of performance. This is the McLaren 570S. A masterpiece of engineering, a symbol of passion, and a testament to the relentless pursuit of excellence. Every detail, every curve, every roar of the engine. It's designed to make your heart race. It's not just a car, it's an experience, an emotion, a dream realized. Drive your passion, live your dream. This is your moment. This is McLaren. Πού πάω! Πού πάω, τα γαμίσω όλα! Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε. Μπρο, τα μάξι είναι σαν. Σαν καρτάκι είναι τα μάξι, είναι έτσι. Είναι σαν καρτάκι, φίλε. Σαν καρτάκι. Σαν, δεν ξέρω, σούπερ καρτάκι. Κλείσε λίγο πάνω, δεν πάω να σε ρωτήσω. Γράφουμε κάτω, κάτω, ναι. Γράφουμε τα πάντα, ναι. Βλογκάρουμε. Ξεκινά. Εντάξει, και από τώρα και τα μάξι. Ναι, εγώ θα τα βάλω αυτά μέσα. Αίσθηση. Αίσθηση σου. Είμαστε σε ένα McLaren 570S του 18. Νιώσε λίγο. Είναι απίστευτο. Εγώ. Έχεις τον λίγο. Χαλαρά, χαλαρά. Μπρο. Χαλαρά. Κατευθείαν μπάτσα, ε. Ναι. Κατευθείαν μπάτσα. Σταδιακό γκάζ. Ναι, ναι, το είδα, το έχεις εδώ, το παίζεις καλά. Χαλαρό, χαλαρό. Ωραίος, ωραίος. Κάνε έναρξη, ησυχάσει. Έχεις καμπλώσει τόσο ησυχά, σαν κάνεις έναρξη. Δεν με νοιάζει, έτσι απολαύστε, δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε κάνει ένα ξαφνικό. Λίγο το ζούμε, λίγο το ζούμε. Κοίτα. Κάμε ένα μικρό παλιό, λίγο δεύτερα. Παλιά. Φίλε, είναι... Την κλωτσιά την ένιωσα. Περίμενε. Χαλαρά. Την κλωτσά την. Ναι. Λίγο όμως, γιατί έχει χαλιά ασφάλεια. Καπάσεις να πάω ψηλά. Ωραία, ομάδα, McLaren 570S στο κανάλι μας. Σεβαστείτε κάποια πράγματα. Και μας το έχει δώσει ο Βασιλάρας. Μας το έδωσε ο Μπίλι. Παρακαλώ, πείστε τώρα τι άνθρωπος είναι. Που μου λέει, πάρ' το, οδήγησέ το κάτω ό,τι θες, πιέσεις το αίμα. Πού θα βρείτε τους ανθρώπους που να εμπιστεύονται 200.000 ευρώ αμάξι τώρα για να το πάρει ένας που δεν είχε πολύ στα καλά του. Το αμάξι, όπως είπαμε και πριν, είναι 760 άλογα, 1250 κιλά. Καταλαβαίνετε ότι η αναλογία αλόγων με κιλά είναι λίγο τρομακτική. Φρακή είναι, ναι. Είναι τρομακτική. Και η αίσθηση. V8, έτσι. V8 διπλο τούρμπινο, 760 άλογα. Μαλάκα,
σοπατάει. Θα σοπατάει. Όταν θέλει, τη σοπατάει με τον κουλό. Δεν κάνει κουλά, δεν κάνει κουλά. Αλλά έχει την αίσθηση. Ναι. Θέλει όμως παιχνίδι σωστό, δεν θέλει να σου πάρει και τον αέρα. Ναι, θέλει σταθερό τιμόνι. Έχει πάρει τρεμπολόνο τώρα μέσα στο πάρει μαλάκα τρεμπολόνο και δέκαρε μαλάκα τα μάτια. Μέσα όλα. Φοράει το μοτέρ. Ναι, ίδρυσα εγώ αγχώθηκα. Όχι μαλάκα. Φοράει το μοτέρ μάγκε 3.800 κυβικά V8 δίπλο τουρμπινό που φόραγε η Φόρμουλα 1. Και το οποίο το ίδιο μοτέρ φοράει και το P1 τη McLaren, McLaren P1, το οποίο είναι 2 εκατομμύρια ευρώ αμάξι. Έτσι, το πλήστο. Και το ίδιο μοτέρ που φοράει ένα αμάξι 2 εκατομμυρίων ευρώ το φοράει και αυτό εδώ πέρα. Φύγαν όλα πάλι. Φύγαν όλα. Μαλάκα. Wow! Wow! Είναι ένα καρτ. Μίλα, λέγε. Με 760 άλογα. Μόνο αυτό λίγο. Φτιάχνω απλά τώρα εδώ πέρα. Πάμε. Ένα καρτ 760 άλογων. Είναι ό,τι πιο fan to play έχω οδηγήσει ποτέ στη ζωή μου. Έχεις ξαναμπεί σε κάτι πιο fan. Ποτέ ρε φίλε. Ε? Είναι fan. Κάποια στιγμή να οδηγήσετε όλοι ένα McLaren. Μόνο αυτό λέω. Αν δεν το ζήσετε εδώ μέσα από αυτό που βλέπετε, μακάρι να έχετε την ευκαιρία να το οδηγήσετε. Να πω κάτι. Είναι κοντούλι. Δηλαδή καταλαβαίνεις τον κόλλο πίσω. Ναι. Νομίζω ότι είναι στην πλάτη σου. Ναι. Δεν είναι καράβι, κατάλαβες. Είναι κοντό μαζεμένο. Έλα στην κατευθείαν. Τίκα στην τέκα. Κάνει αγκ. Είναι μαλάκα απίστευτο έτσι. Ωραία έτσι. Πολύ ωραία. Και γραμμικά έτσι. Ήχος. Ναι. Είναι το αφιέμερε. Τα μάξε φωτιά. Και αυτό μάγκες το αμάξι κοστολογείται αυτή τη στιγμή είναι του 18 και κοστολογείται όσο το αμάξι που το R8 του Captain πριν γίνει η βελτίωση, δηλαδή γύρω στα 180 μέχρι τα 200 χιλιάρικα αμάξι αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πισωκίνητο, δεν είναι τετρακίνητο όπως το R8, οπότε καταλαβαίνετε ότι με τέτοια δύναμη το παιχνίδι που σου προσφέρει ναι. Η ευχαρίστηση είναι ξεπερνάει κάποια πράγματα. Πώς το νιώθεις, έχεις καμπλώσει τώρα σε έτσι, δεν είσαι καλά. Όχι. Δεν έχει βλακίτσα. Όχι. Το βράδυ θα κοιμηθώ με ένα χαμόγελο. Συμφωνία του Μότσα. Ναι, έτσι. Με το Κλείστα, ναι. Αλλά ακούγεται και ωραία απ' έξω, ρε φίλε. Μ' αρέσει να ακούω. Ένα κλικ το πίσω. Ένα τσάκ, έτσι λίγο να. Να το παίρνουμε λίγο μάτι, λίγο πανηστήρι. Ο Σάσμαν από το φουλ αλλάζει πριν πατήσει στο πάτη. Τα πάτη που είναι. Εδώ, εκεί κατευθείαν. Εδώ, κατευθείαν. Ο Θονούλα εδώ πέρα. Ωραίο το μέσα το όλο σκηνικό. Καθισματάρες. Δεν ξέρω αν νιώθεις. Ναι, φωτιά. Εδώ ο Βασιλιάς. Έτοιμος να κάνω ταξίδι. Το σασί όλο είναι carbon. Όλο το από μέσα, δεν τα βλέπετε εδώ πέρα, έχει full carbon parts. Γενικά η McLaren τα περισσότερα τα βγάζει έτσι, γι' αυτό είναι και πολύ χαμηλά σε κιλά τα αμάξια της McLaren. Πολλοί βέβαια θα πούνε ότι δεν έχουμε την αξιοπιστία όπως έχουμε τα Lamborghini, τα Huracan και τα Ferrari. Γενικά η McLaren δεν θυμίζεται τόσο για την αξιοπιστία της, να τα λέμε και τα καλά και τα κακά. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι είναι προβληματικά έτσι. Μην παρεμηνεύσετε τα λόγια μου. Απλά σε σχέση με τις άλλες μάρκες, την διαβάζουν λίγο προς τα κάτω. Το αμάξι κατεβάζει 8.500 στροφές και είναι διπλό τούρμινο V8, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλος ο συγκροτισμός ταυτόχρονα κάνει την αίσθηση του αυτοκινήτου να είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, έχω οδηγήσει πάρα πολλά αμάξια, το ξέρετε, το έχω πει και το ξαναλέω. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν το κρύβω. Απόκριση και αυτά, τιμόνια όλα.
Φίλε, όλα τέρματα, έτσι. Όλα τέρματα. Άκου πώς κάνει, ρε μάτω. Φίλε, κάνεις αλλαγή. Το κάνω όλη μέρα, ρε. Κάνεις αλλαγή και τρώω μπάτσες. Έπα! Τρώω μπάτσες. Μόνο και μόνο που οδηγάς και βλέπεις αυτή τη σειρά της McLaren εδώ έτσι ο τιμόνι. Εντάξει, οδηγάς με άλλη χαρά, ρε φίλε. Τι να πω. Έχουμε και τα mount εδώ πέρα, τα οποία για μας είναι λίγο άχρηστα. Το έχουμε κατευθείαν στο πίστα, εννοείται. Full τέρμα όλα, έχουμε βγάλει αντισπίν, είναι όλο μηδέν ηλεκτρικά. Σαν άντες το οδηγάμε το αμάξι, όπως πρέπει όμως το αρμόζει να το οδηγάς. Στην άσπρο, το εγώ το περνάγε. Εντάξει, είναι περισσότερα άλογα, είναι αυτόματο. Εντάξει, ναι, είναι και... Έχει προτερήματα. Πιστεύω το περνάει. Πίσω κινήτο. Δεν θα έχουμε μεγάλη διαφορά, πιστεύω, λόγω επειδή έχω τα νήτρα. Αλλά πιστεύω... Πιστεύω στα ψηλά κιόλας, λόγω κυβικών και V8 και διπλοτρίπλο θα περνάει στα ψηλά. Στα χαμηλά, το περνάω. Καλά, προφανώς. Στα χαμηλά τώρα από πρώτες δευτέρες θα περάσω τετρακίνητο με νήτρα, πίσω κινήτο. Ναι. Στα ψηλά πιστεύω θα κάνει καλύτερους χρόνους. Ανάστροφη. Φίλε, έχει πολύ πλάκα. Η τετοσφαιρόνη μου έχει βαρέσει κόμμα. Έχει πολύ πλάκα. Έχει πολύ πλάκα. Πω. Παιχνιδιάρα, ε. Στα παρέχει όλα. Ένας καλό παιχνίδι. Δύναμη, luxury τέρμα, πανεμορφιά. Εντάξει, τι άλλο θες, φίλε. Εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο που να θέλεις από εμάς. Φίλε, τέλειο. Να σου πω, αντικειμενικά. Βγάλ' τα άλογα όμως, έτσι. R8 του Captain τώρα με αυτό που το έχεις και πρόσφατα. Δεν σου λέω ποιο είναι το καλύτερο. Εντυπώσεις διαφορές. Ξεκάθαρα, ναι. Το αμάξι του Captain είναι πιο δυνατό. Αυτό δεν αναφισβήτητα. Αυτό εντάξει, είναι λογικό. Αναφισβήτητα. Ξεκάθαρα όμως, ναι. Αυτό είναι πιο fun to play. Πιο fun to drive, Είναι πιο fun to ναι, drive. Ναι. Okay, το άλλο πλέον έχει καταντήσει να είναι... Ευθείες και ξύλο. Ναι, είναι daily, αλλά μόνο ευθεία. Δεν μπορείς να κάνεις μπατελίκια, δεν μπορείς να κάνεις μαλακίες. Αυτό είναι για να βγαίνεις, δηλαδή αν είσαι πλούσιος κάγκουρας, πάρτο! Το πίσω! Πάρτο! Αυτό το αμάξι είναι για σένα, αν είσαι πλούσιος κάγκουρας, τορκίζομαι! Αχ, Θεέ μου! Σε σχέση τώρα με αυτά τα δύο αμάξια έχουν την ίδια τιμή, πρόσεξε όμως. Ίδια τιμή, έχουν ναι. ίδια τιμή, αλλά αυτό το δίνει στα 200, πόσο έχει, και είναι κατευθείαν έτοιμο. Δηλαδή με 200 χιλιάρικα την επόμενη μέρα παίζεις. Ναι. Και έχεις και δύναμη. Είναι ωραίο, είναι smooth as butter. Ναι. Βούτυρο είναι μαλάκα. Κατά αμάξι είναι βούτυρο. Είναι το αμάξι του Batman αυτό. Ισχύει. Μοιάζει κιόλα. Τι είναι Batman. Να οδηγά αυτό το αμάξι που είναι σαν Batman με την μπλούζα των Avengers και μια μπέρτα πίσω. Θα βγαίνει μεσημεριάτικα με μια μπέρτα. Εντάξει. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Πού να το πάρουμε, την ψυχή μου στο διάλογο. Έχουμε εικόνα. Καρά είμαστε, εικόνα έχουμε τα πάντα. Τα έχουμε όλα. Έχουμε McLaren, εικόνες, κάμερες, τα έχουμε όλα. Ναι, εντάξει, και εσείς, τα έχουμε όλα αυτά εμείς για να τα έχετε κι εσείς. Είμαστε φωτιά. Για να φαίνομαι να ξέρουμε. Και ακούει. Ακούει, φίλε. Και πατάει μετά. Ακούει. Φίλε, βουίζει πολύ το βροχό, πολύ ωραίο. Και κατεβάζει χιλιόμετρα όσο ανεβαίνει, από 200 και πάνω, δεν κάνει scale προς τα κάτω. Δεν βουλώνει, όχι, δεν βουλώνει. Παράει. Το αμάξι είναι νευρικό, πάει τον κόλλο του, κάνει παντιλίκια. Φρενάρες. Κεραμικά τόσα, τα είδατε νομίζω και στο μοντάζ. Αναρτήσεις τέρμα. Το αμάξι ακούει, βλέπετε, βγαίνει από στροφή, μπαμ, κατευθείαν Δευτέρα μαζεύει, ακούει ό,τι κάνεις, είναι κανονικά σαν PlayStation. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει κάτι αρνητικό.
Να πω εγώ ένα. Δεν έχει να κάνει με το μηχανικό κομμάτι όμως. Ποιο? Θεωρώ ότι είναι λίγο, συγγνώμη Βασίλη, φτωχό το σαλόνι του. Λίγο φτωχό. Σαν, σε σχέση με άλλα. Σαν interior εννοείς. Σαν interior και ξεκάθαρα. Δεν το θεωρείς λίγο φτωχό για τα λεφτά του. Λίγο. Είναι απλό, είναι minimal. Είναι minimal. Όλο δέρμα. Δεν έχουμε carbon. Είναι από μέσα όλο. Στο έχουν βάλει όλα από μέσα για να λαφθεί. Καταλαβαίνεις. Ωραία, σου λέει ότι θα πηγαίνει τα αμάξι, ρε φίλε. Ναι. Άμα θες φρουφρού και αρώματα, πάρε κάτι έχουμε άλλο. Έχουμε κάρμπον σήμα. Έχουμε κάρμπον σηματάκι, ναι. Αλλά το θεωρώ λίγο πιο μινιμαλέ σε εισαγωγικά. Σχέση με ένα ροχτό, ας πούμε, που είδα, έτσι. Είναι λίγο πιο designato. Αυτό. Ναι, αλλά αυτό το περάξει σε τις οθόνες που το βάζει όσο μπορεί να αλλάξει οθόνη. Και εξωτερικά μάζει περισσότερο. Εντάξει, εξωτερικά ρε φίλε. Δεν μιλιέται εξωτερικά. Να πω κάτι. Τα μακλάνε στην Ελλάδα, ρε φίλε, πόσα μακλάνε υπάρχουν σε σχέση με αυτό. Δηλαδή βλέπει μακλάνε στον δρόμο και λες. Όπα! Α το χαζέψω, ρε φίλε. Πολλοί μου έλεγε και ο Βασίλης τώρα ότι με ρωτάνε τι μακλάνε. Κάποιοι που δεν ασχολούνται με αυτοκίνητα, οκ. Δεν ξέρω τι μακλάνε είναι. Είσαι, δεν ξέρω αν το ξέρουν, είσαι μακλαρενάκια, μου το έχει πει. Ότι είναι από τα όνειρά σου γενικά. Είναι από τα όνειρά μου. Μια McLaren, ξέρω εγώ, ναι. Είσαι... Αλλά εντάξει, το ονειρικό μου McLaren είναι το 765 LT. Το οποίο η τιμή του ξεφεύγει έτσι. Πάμε για μισό εκατομμύριο αμάξι. Πάμε για μισό εκατομμύριο αμάξι, που είναι 2,5 φορές σε σχέση με αυτό. Ξέρεις, θα ήταν πολύ φαν το Play νομίζω που μπορεί να το κέρδισε αυτό λίγο. Ένα Huracan σαν του Γιάννη. Τουρμπάτο. Όχι. Υπάρχει ένα κίτσο εξωτερικό που το κάνει κομπρέσορα. Και πάει 850 λόγα κομπρέσορα. Αυτό πρέπει να είναι ό,τι πιο παιχνιδιάρικο υπάρχει. Okay. Έχω αυτή την αίσθηση. Δεν άρεσε να πόσα και κατεβάζουν τα μάτια. Τρομερό. Δεν μασάει. Όλη μέρα, δώστε μου αυτό το κάνω όλη μέρα. Σας καλώ να μην είναι να πάρω τέτοιο αμάξι μόνο. Ξέρεις τι, θες ένα πισωκίνητο αγόρι. Θέλω ένα πισωκίνητο. Μη πεντεκομπετήσω, τι σου έλεγα πριν. Μου λέγες. Τι σου έλεγα πριν. Θες ένα πισωκίνητο. Ένα πισωκίνητο. Το ζητάει καρδιά σου. Μόνο μπάντες, καπνίσματα, λάστιχα, οχτάρια, τέτοια πράγματα. Λίγο σκοτεινά. Πάμε. Πάτα το παιχνίδι, πάτα το. Γαμάει. Και μου λες ότι δεν είναι πρώτο. Είναι πρώτος, είναι πρώτος, είναι πρώτο. Fucking πρώτο. Το παιχνίδι, πάτα το. Γαμάει. Και μου λες ότι δεν είναι πρώτο. Είναι πρώτο στην κλίση, πρώτο! Φάτιν πρώτο! Σε αρέσει γιατί πάτη λιγώνει. Ναι, ρε παλιά, λιγώνει και αλλάζει ταχύτητα και ξανά. Σε αρέσει. Ξανά. Και δεν το δίνω πολύ, εντάξει. Ναι. 200.000 καμάξι τώρα πρέπει να το σοβαστούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι να κάνουμε τώρα. Τρέλες τώρα και. Τρέλες. Λίγο αυτό το φαν. Μου αρκεί εμένα αυτό, ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Θέλω να μου πείτε εσείς γνώμη τώρα. Είναι η σειρά σας να μιλήσετε κάτω στα σχόλια. Να μου πείτε ποιο θα παίρνατε από τα τρία. Το Huracan του Γιάννη, το ασύ που είχαμε κάνει στο Dubai, θα παίρνανε το R8 του Captain ή αυτό το McLaren του Βασίλη. Και να μου πείτε και το λόγο, ρε φίλε, να μου πείτε, εγώ το παίρνω αυτό για αυτό το λόγο. Εγώ το λόγο που σας τον είπα που μάλλον θα κέρδιζε αυτό, θα ήταν πρώτο. Είναι όλα όπως πρέπει, ρε φίλε, McLaren. Γενικά, αξίζει τα λεφτά του. Αξίζει τα λεφτά της, γιατί τα αμάξια τα στείνει για να είναι πιστάδικα, κοντράδικα, γρήγορα. Δηλαδή, δίνει βάση εκεί. Δίνει βάση εκεί, καταλαβες. Σε σχέση με κάποια άλλα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα δώσει 200.000 για ένα Mercedes. Ισχύει. Το οποίο δεν θα είναι τόσο γρήγορο. Ναι, ναι. Δεν θα είναι για πίστα. Θα είναι full luxury όπως. Θα παίρνει πίστα και θα λες, wow. Κάθε εταιρεία, κάθε μάρκα δίνει την έμφασή της σε κάτι. Την πολιτική της, τη στρατηγική της. Μπράβο, η McLaren. Δίνει την έμφαση της σε αυτό εδώ. Σε αυτό δίνει βάση και το έχει πετύχει. Το έχει πετύχει πουλ. Οπότε,
Μπράβο τους. McLaren, αν μας βλέπεις, κάνε μας μια χορηγία. Αλλά δεν έχουμε πει για σένα. Μια έκπτωση. Με κουπόνι γκρέφης. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Θέλω οπωσδήποτε εντυπώσεις από κάτω. Μην κάνετε κανένα αστείο και δεν γράψετε. Θέλω like, share, subscribe. Να δει όλη η Ελλάδα ένα McLaren 570S τι κάνει, πόσο γαμάτο είναι. Και κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε καν ότι έχουμε στην Ελλάδα τέτοια αυτοκίνητα. Και για τους γνήσιους χανίβαλους και μόνο, πλέον τα μπλουζάκια μας με Most Wanted Cannibal για τους χανίβαλους, ξαναλέω, υπάρχουν στο site και στο link που θα αφήσω εδώ από κάτω. Παίρνετε και αγοράζετε όπου και να είστε σε όλη την Ελλάδα. Πλέον το merch το στέλνουμε παντού. Λίγα κομμάτια, όσοι τα προλάβετε. Κύριε Κοντάκο, παρακαλώ. Τι θέλετε? Είναι δικιά σας γνώμη, σας άρεσε το αμάξι? Εγώ έχω, δεν ξέρω ρε φίλε, θα ήθελα πάρα πολύ να το πάω, να σου πω την αλήθεια, για να μην το ξαναγυρίσω τώρα. Να εξαφανιστούμε. Πάμε να φύγουμε. Απλά να φύγουμε ρε φίλε. Πάμε να φύγουμε, κανίβαλοι. Γεια σας. Βασίλη, sorry, δεν σου θα επιστρέφω. Φιλάκια, γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά ρε. Το κανάλι λέγεται Car Evolution. Να κάνετε μία. Την άλλη Κυριακή θα είναι.